Η σημερινή είναι η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα για την πόλη του Βόλου και τον ομό Μαγνησίας. Ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές δεν έπεσε κάτω από τους 36 με 37 βαθμούς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η πολιτική προστασία παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς και σήμερα η Μαγνησία βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι σε συνεχή επαφή με την πυροσβεστική. Οι πληροφορίες μου είναι ότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή, θα είναι γύρω στους 38, θα έχουμε τεσάρι και το απόγευμα φοβόμαστε για ισχυρούς ανέμους, κυρίως στο νότιο πύλιο, οπότε εκεί θα επικεντρωθεί και όλη μας η προσπάθεια και του πυροσβεστικού σώματος και εθελοντικών ομάδων που είμαστε σε επαφή να αντιμετωπίσουμε αν χρειαστεί οτιδήποτε. Το Μητρό χειριστών μηχανημάτων έργου έχει ενεργοποιηθεί, ενώ επιποδός βρίσκονται και οδηγοί υδροφόρων. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει, περιπολίες, επιτήρηση, ετοιμότητα? Τα πάντα όλα αυτά τα κάνει και το πυροσβεστικό σώμα, αλλά είναι σε επαφή και μαζί μας, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα και να παρέμβουμε με τα μηχανήματά μας όπου και αν χρειαστεί. Είναι έτοιμο δηλαδή το Μητρό των χειριστών έτσι να τους ειδοποιήσετε να παρέμβουν? Έχουμε ήδη ειδοποιήσει και έχουμε σε κάθε δήμο της περιοχής, έχουμε τουλάχιστον από 3 υδροφόρες και πολλά μηχανήματα έργου. Κλειστά παρέμειναν και σήμερα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Βόλου και Αλμυρού. Στη διάθεση των πολιτών παραμένουν κλιματιζόμενες αίθουσες στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και στο Δήμο Βόλου, ενώ μετά τις 12 το μεσημέρι οι επιχειρήσεις εστίασης που διαθέτουν delivery σταμάτησαν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.